Δεν το πιστεύω. Ούτε κι εγώ. Τι πράγμα. Ο Διονύσης Χινάς διοργανώνει διαγωνισμό φιλιού για να βρει ένα κορίτσι για το εξώφυλλο του καινούργιου του CD. Αχ! Ο Διονύσης! Λατρεμένος! Θυμάσαι, Μέρη, που είχαμε πάει να τον ακούσουμε και μετά πήγαμε στο καμαρίνι του να του ζητήσουμε αυτόγραφο και προσπαθούσαμε να του βγάλουμε μία τρίχα από τα μαλλιά του και έρχονται οι σεκιουριτάδες και μας πετάνε έξω. Δεν το θυμάμαι, ξεχνιούνται αυτά. Ακόμα τις έχω φυλαγμένες τις τρίχες από τα μαλλιά, τα δικά μου. Λοιπόν, τι λες, θα λάβεις μέρος στο διαγωνισμό? Πλάκα μου κάνεις. Πρώτον, ο μπαμπάς θα με σκότωνε. Δεύτερον, και να πάρω μέρος δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσω. Θα πάρει μέρος η Σύση Φιλιππάτου. Έλα ρε εσύ! Ποια είναι αυτή? Μια συμμαθήτριά μου από το σχολείο, κουκλάρα, μέχρι και η μάνα της τη μισή. Αυτό είναι τραγικό. Το ζω κι εγώ. Άκου, Ναταλία μου, κανόνας πρώτος σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να θαυμάζουμε τον εαυτό μας και να το πιστεύουμε. Άμα χάσουμε την αυτοπεποίθησή μας, μας πήρε το ποτάμι. Αχ, τι ωραία που τα λες. Μόνος το σκέφτεσαι? Όχι καλά, απ' τη Δρούζα τα αντιγράφω. Μέρη μου, μιλάς γιατί δεν την ξέρεις τη Σύση τη Φιλιππάτου. Στο σχολείο όλοι μαζί της ασχολούνται. Στο σχολείο καλά. Μετά να τη δω. Βέβαια. Εκεί σε θέλω. Όλα αυτά τα κοριτσάκια που αφήνουν εποχή στο Λύκειο, μετά τα τρώει μαρμάγκα. Έχει δίκιο η Μέρη. Θυμάσαι πώς τη λέγανε εκείνη τη συμμαθήτριά μας που ήταν κουκλάρα και την κυνηγούσανε όλα τα αγόρια και είχε τουπέ? Τι απέγινε? Την παράτησε ο αραβωνιαστικός της, την απέλησε από το μαγαζί του και κατάντησε η φουκαριάρα να κάνει την τα... Μέρη, εσύ έχεις συμμετάσχει ποτέ σε διαγωνισμό φιλιού? Δεν θα το έλεγα ακριβώς διαγωνισμό, είχε μικρή συμμετοχή. Πόσα κορίτσια να χωρέσουμε σε ένα σκαραβαίο. Και κέρδισες? Εννοείται, αγάπη μου. Είχα βέβαια φροντίσει πρωτύτερα να κάνω το τραπέζι στις άλλες. Μπακαλιάρος, σκορδαλιά. Τώρα μου λες, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσω σε διαγωνισμό φιλιού. Αγάπη μου, είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσεις και με κλειστά τα μάτια. Αν και εσύ, τα κρατάς ανοιχτά, σε έχω δει. Συγγνώμη, με κατασκοπεύεις όταν φιλιέμαι με τον Χριστό. Τώρα το κατάλαβες. The big sister is watching you. Σιγά μην την κατασκοπεύω, τυχαία πέφτει το βλέμμα μου. Τυχαία πέφτει κάθε φορά. Καλά να πάθεις. Και σου έλεγα, πάρε για νταντά το σερβετάλι. Δεν βλέπει, δεν μιλάει. Άμα το πω στο Χρήστο. Τα ξανάφτιαξε με τον Χρήστο. Τι απέγινε ο Ντίνος? Ξύρισε το κεφάλι του και δεν της άρεσε. Τώρα που θα ξαναμακρύνουν τα μαλλιά του, θα επανέλθει. Οχ, ο Χρήστος θα είναι. Πώς θα του πω για το διαγωνισμό? Πρόσεχε, μην καρφωθείς. Να το πετάξεις μέσα στην κουβέντα. Καλώς τον. Γεια. Γεια σου, Μέρη. Γεια σου, Χριστάκι μας. Οχ, κοίτα εδώ. Γίνεται διαγωνισμός φιλιού. Δεν έχω ξαναδεί πιο άγαρμπο κορίτσι. Ωραία, να πάρουμε μέρος. Τελικά, οι άγαρμπες έχουν πέρασει. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Τώρα που τρώει, να το φέρεις με τρόπο. Λες. Βούρ στο ψητό. Όχι, 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 σύρμα, σύρμα, σύρμα. Τι πάθατε πάλι? Κοριτσάκι μου, τι κάνεις? Ωραίο σκουφάκι. Οπ, γεια σου, Ναταλία μου. Αμάν. Με συγχωρείς, Ντίνο μου. Χρήστος. Εσύ ξέρεις. Κοίτα τώρα πώς το φέρνουν με τρόπο. Τα μάθατε? Δεν τα μάθατε. Ο Διονύσης Χινάς κάνει διαγωνισμό φιλιού για να βρει το κορίτσι που θα είναι μαζί του στο εξώφυλλο για το καινούργιο του CD. Μπα, τι μου λέτε? Αυτό που ακούτε. Τι άλλη αηδία θα ακούσω? Θα τρέξουν όλα τα ηλίθια τα κοριτσάκια στη σειρά για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Ψέματα, αφού τους αφήνουν οι γονείς τους που είναι πιο ηλίθιοι. Θα κουραστεί πολύ αυτός ο σκηνάς, Χρήστος. Από το στόμα μου το πήρες. Θα είναι ωραία φάση όμως. Ένα σωρό κοριτσάκια να περιμένουν στη σειρά για να σε φιλήσουν. Wow. Πουστάρεις, Φίβο? Το ζω κάθε μέρα. Δεν μου κάνει εντύπωση.
Μια και το έφερε η κουβέντα, δεν πιστεύω να σας ενοχλεί που η Ναταλία μας θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Τι! Καλάντε, πώς κάνετε έτσι. Ναταλία, ξέχνα το, δεν σ' αφήνω. Πα, δεν κατάλαβα. Και ποιος εσύ που δεν μ' αφήνεις ο κηδεμόνας μου. Καλά σου λέει. Ποιος εσύ που δεν την αφήνεις, ο κηδεμόνας της. Εγώ είμαι ο κηδεμόνας της. Ναταλία, ξέχνα το, δεν σ' αφήνω. Μα γιατί ρε μπαμπά, θα πάνε όλες οι φίλες μου. Ναταλία! Ο πατέρας αφέντης μίλησε. Δεν σε αφήνει. Η κουβέντα τελείωσε. Γρήγορα μέσα. Πάρε το Βαλεντίνο σου και σβέλτα. Μα γιατί, αφού είπε. Είπα και λάλησα. Α, κατάλαβα, θα τον ψήσεις. Πάμε, Χρήστο. Κατάλαβα, θα τον ψήσεις. Θα με ψήσεις. Σιγά καλέ, μη σε ψήσω. Άλλη όρεξη δεν έχω. Δεν ψήνω καλύτερα καμιά μπριζόλα. Γιατί να σε ψήσω, αφού συμφωνούμε, δεν υπάρχει λόγος. Αναρωτιέμαι, είσαι καλά. Πώς το πάθες και συμφωνείς εσύ μαζί μου. Θα σου εξηγήσω. Είδες πως ταράχτηκε ο Χριστάκης. Εάν πάρει μέρος στην Ναταλία στο διαγωνισμό φιλιού, δεν θα το αντέξει. Θα τη χωρίσει. Κατάλαβες τι σου είπα. Εάν πάρει μέρος στην Ναταλία στο διαγωνισμό φιλιού, ο Χριστάκης δεν θα αντέξει. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Λες. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Πάντως, ήσουν πολύ απότομη με την Ναταλία πριν. Ήμουνα, ε. Ναι, ήσουνα. Τι να πω, για να το λες εσύ θα ήμουνα, δεν το θέλω, μόνο όχι, του βγαίνει. Όχι, 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 ήσουνα πάρα πολύ απότομη. Στο κάτω-κάτω δεν θα κάνει κανένα έγκλημα. Σε ένα διαγωνισμό θα πάει, μαζί με τις συμμαθήτριές της. Καλά, αφού συμφωνείς εσύ, εσύ είσαι ο πατέρας της, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. 24 δεύτερα, νέο ατομικό ρεκόρ. Όταν στέκομαι στην ουρά, θυμάμαι τον πατρικό μου. Από πού και ως πού? Έτσι περιμέναμε κι εμείς με τις ώρες έξω από τον μπάνιο. Έμπαινε ο πατέρας μου το πρωί με την εφημερίδα και έβγαινε πριν αρχίσει η απαγορευμένη αγάπη. Βρε Μέρη μου, πού πάω, δεν έχω καμία ελπίδα. Οι πιο πολλές από αυτές είναι κούκλες. Αχ, δεν θέλω να ακούω βλακίες. Ό,τι έχουν όλες αυτές το έχεις κι εσύ. Μη σου πω ότι εσύ έχεις κάτι παραπάνω που αυτές το έχουν χάσει προκαιρού. Το έχεις ακόμα, ε? Όχι, όχι. Όχι. Όχι, όχι, ήρθε εσύ η Φιλιππά του. Το ψώνιο. Μου γυρνάνε τα άντερα. Είναι όμως θεογκόμενα. Καλά, εσύ! Αχ, Ναταλία μου, δεν θέλω να ακούω υπερβολές. Δεν θέλω να ακούω υπερβολές. Ποια είναι, δείξτε μου. Παναγία μου, έκανε παιδί ο Μπραντ Πιτ και η Κλόντια Σίφερ. Το βλέπεις? Σου τα έλεγα. Πάμε να φύγουμε. Δεν πας πουθενά. Και ήρθε η σειρά σου, άντε. Τρέχα και δώστε να καταλάβει το σκηνά. Η καημένη δεν έχει πολλές ελπίδες. Εκτός αν. Κουκλίτσα μου, να σου πω λίγο. Σε μένα μιλάς. Ναι, ναι, σε σένα, γέλα λίγο. Μη μας ακούσουν οι άλλες. Είμαι από τη δισκογραφική εταιρεία Hell. Σοβαρά! Μη μας πάρουνε χαμπάρι, μην καρφώνεσαι. Δεν χρειάζεται να περιμένεις την ουρά. Είσαι η νικήτρια του διαγωνισμού. Αλήθεια! Μη μας καταλάβουν όμως. Τρέχα όσο πιο γρήγορα μπορείς και πήγαινε στη διεύθυνση που θα σου πω. Σ' ακούω. Κορόιδου και Κουτορνηθίου γωνία. Ποιο ζητώ, ποιο το ζητώ. Φούφου, το είναι ο υπεύθυνος μάνατζερ. Πες του ότι σε έστειλε η έτσι. Η έτσι. Ποια έτσι. Πες του η έτσι και θα καταλάβει. Αχ, σε ευχαριστώ. Τι δουλειά μου κάνω, για όνομα του Θεού. Είμαι σατανική όμως, ε. Νιώθω όμως χάλια τώρα. Κουκλίτσα μου, να σου πω λίγο. Μην μας ακούσουν οι άλλες. Είμαι από τη δισκογραφική εταιρεία Hell. Μέρη μου, Μέρη μου, ψώνιο ήταν, ψώνιο. Τι ήτανε ψώνιο, Ναταλία μου? Όλα, ο σχοινάς, το φιλί, όλα, όλα, πρέπει να πας κι εσύ. Τι λες, Ναταλία μου, είμαι εγώ για τέτοια? Πήγαινε, σου λέω, θα τη φύγεις, είναι τρομερός τύπος. Ναταλία μου, τρελάθηκες, τι είναι αυτά που λες? Κάντο για την πλάκα. Ναταλία μου, εγώ εδώ ήρθα για σένα. Δεν ήρθα για να φιληθώ με το σχοινά. Πάμε τώρα, μην με κολλάζεις. Πήγαινε, σου λέω, πού θα ξαναβρεις την ευκαιρία? Κοίτα, κόλλημα. Φρέ, Ναταλία μου, αυτή η ευκαιρία είναι δική σου. Εγώ στη ζωή μου θα βρω χίλιες ευκαιρίες. Κάνε την άκρη, πάω. Άντε, άντε, θα τρελαθείς. Έχεις τρελαθεί! Ναταλία μου, μη φωνάζεις, δεν είμαι καλά. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό, ε? Πώς μπόρεσες! Θέλεις και τα ρέστα. Τι πώς μπόρεσες, εσύ δεν μου πες να πάω. Ναι, αλλά δεν σου είπα να κερδίσεις. Δεν φταίω εγώ. Το στόμα μου φταίει που δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Επιτέλους υπόθηκε μια σωστή κουβέντα εδώ μέσα. Τι έγινε, τι πάθατε? Τι να πάθουμε? Θα γίνω ρόμπα στο σχολείο όταν μάθουν ότι ταντά μου με κέρδισε στο διαγωνισμό. Δεν θα ξέρω πού να κρυφτώ. Τι έκανε, λέει? Ποιος κέρδισε στο διαγωνισμό?
σιγά το διαγωνισμό. Για να υπάρχει διαγωνισμός πρέπει να υπάρχει και αντίπαλος. Εγώ σε άδειο γήπεδο έπαιξα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτή η γελοιότητα. Τι γελοιότητα, ποια γελοιότητα, δεν καταλαβαίνω. Πώς δεν καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται να είσαι εσύ νικήτρια, αφού ψάχνανε για μια νόστιμη πιτσιρίκα. Άντε και καλά να παραδεχτώ ότι είσαι νόστιμη, έλα, πιτσιρίκα. Εξαρτάται τι εννοείς πιτσιρίκα. Σε σχέση με ποιον, με την Αταλία ή με σένα. Δεν το πιστεύω ότι κέρδισες χάρη στον τρόπο που φιλάς. Δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά στο θέμα φιλή, εδώ και χρόνια είμαι το νούμερο ένα. Καλά, εσύ την έχεις ψωνίσει τελείως. Όχι, κάνεις λάθος. Είμαι πάρα πολύ μετριόφρον. Δεν με πείθεις ότι κέρδισες με το σπαθί σου. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Επιμένεις. Ναι, λοιπόν, επιμένω. Ωραία, λοιπόν. Τώρα θα δεις πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Με ανάγκασες. Να σου φερθώ τόσο σκληρά. Ναι. Τι έλε... είχα σκεφτεί όλες τις πιθανές εκδοχές. Αν κέρδιζε η Ναταλία, θα στεναχωριόμουν. Αν βέβαια έχανε, θα στεναχωριόταν εκείνη. Δεν είχα σκεφτεί την εκδοχή του να κερδίσεις εσύ και να στεναχωρηθούμε όλοι μας. Ποιοι όλοι μας? Εγώ δεν στενοχωρέθηκα καθόλου. Γιατί κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου? Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ είσαι στενοχωρεμένος? Πάρα πολύ. Γι' αυτό τσάξησε να τα ψή μου σακά μόλις βγήκε από το φούρνο. Μου τα έμπαινε ο Διονύσης. Δεν θα τα μάθαινα. Μέρι, σε παρακαλώ, έλα στη θέση μου. Έχω ένα όνομα στην κοινωνία. Δεν μπορώ να σε αφήσω να βγαίνεις εξώφυλλα με το σκοινά και να φιλιέστε. Δηλαδή, ο σκοινάς είναι το πρόβλημα? Ο κάθε σκοινάς. Είσαι η νταντά των παιδιών μου. Ώστε έτσι, Αυτό είμαι για σένα. Είμαι η νταντά των παιδιών σου. Ναι. Ώστε εγώ εδώ μέσα είμαι η νταντά των παιδιών σου. Ναι. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, δίκιο έχεις. Η νταντά των παιδιών σου είμαι. Τι είμαι, ο κυμπουρός? Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν γίνεται ο άνθρωπος που μεγαλώνει τα παιδιά μου να βγαίνει εξώφυλλα και άλλα τέτοια. Και σένα ποιο σου είπε ότι θα το κάνω? Με συγχωρείς, αφού κέρδισες. Δεν κέρδισες. Τι σχέση έχει αυτό? Πω, μερικές φορές σκέφτεσαι σαν άντρας. Είναι δυνατόν ποτέ εγώ να έκανα το εξώφυλλο τη στιγμή που ξέρω ότι η Ναταλία έχει σύμπλεγμα κατωτερότητας? Δηλαδή, τι θέλεις, να της δώσω μία να πάει στον πάτο, αυτό θέλεις? Όχι βέβαια. Να της πρόξω στη μελαγχολία, αυτό θέλεις? Είπα όχι. Τότε τι θέλεις? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα νεύρα μου, μια μπύρα. Βέβαια, το ήξερα ότι θα καταντούσες αλκοολικός. Θα καταδείσω αλκοολικός με μια μπύρα. Και ο θείος μου ο Περικλής με μια μπύρα ξεκίνησε και μετά το μαζεύανε από τα χαντάκια. Σε παρακαλώ, σταμάτα, δεν αντέχω άλλο. Στη γιορτή του κρασιού τον παίρνανε τηλέφωνο και του εύχονταν χρόνια πολλά. Κάτσε, γιατί μου ήρθε τρέλα. Αφού δεν είχε σκοπό να κάνεις το εξώφυλλο, τότε γιατί το συζητάμε? Δεν ξέρω και μη φωνάζεις. Το αλκοόλ σε έχει κάνει πάρα πολύ επιθετικό. Γιατί, Θεέ μου, γιατί? Δεν τα άφηνα να τα μεγαλώσουν οι γείτονες. Μέρι. Μήπως είμαι ντυμένη too much? Ντυμένη το λες εσύ αυτό? Αχ, μήπως πρέπει να πάω να αλλάξω? Χειρότερο δεν θα βρεις. Προχώρα, τσούλα. Αχ, νιώθω μια αναστάτωση που θα δούμε από κοντά το Διονύσχηνα. Καλέ, φοβάμαι πως με ερωτευτεί και παρατήσει την κετούλα. Είναι κρίμα τώρα να διέλυσω μια οικογένεια. Έχουν και μικρό παιδί. Αχνάτος! Πόντος! Αχνάτος! Έλα, βγάλε μας μια φωτογραφία μαζί. Χαμογελάστε! Νάτος και ζωντανός! Καλέ, είναι κούκλος! Αχ, κοίτα μάτια, κοίτα σώμα! Σκάσε, έρχονται! Γεια σου, Μέρι. Γεια σας και εσάς, Διονύση. Από εδώ η κολλητή μου, η Γογό. Γεια σου, Γογό, τι κάνεις? Παραλίο. Αυτή είναι η Μέρι που σου λέγα. Ναι. Πολύ καλή τη βρίσκω. Δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε? Ελάτε, Διονύση, σταματήστε, θα κοκκινήσω. Δεν αφήνουμε τον πληθυντικό. Ό,τι πείτε εσύ. Πολύ καλή. Είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με διάλεξες για το εξώφυλλό σου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ναι. Όμως δεν θα μπορέσω να το κάνω. Γιατί?
Δεν κατάλαβα, μας αδειάζεις. Και με βαριά καρδιά. Δεν θες να είμαστε μαζί στο εξώφυλλο? Όχι. Όχι. Ούτε στο βίντεο κλιπ που θα γυρίζαμε μετά? Όχι. Όχι. Και εγώ που σκόπευα να σε πάρω μαζί μου και στην τουρνέ. Ένα-ένα μου τα ραδιάζει. Δεν μπορώ, μωρό μου, sorry. Κρίμα, γιατί θα ήμασταν φοβερό ζευγάρι στις αφίσες. Ποιες αφίσες? Αφίσες, δρόμους. Συγγνώμη, όταν λέμε τώρα αφίσες, εννοούμε γιγαντοαφίσες. Γιγαντοαφίσες. Εγώ και εσύ αγκαλιά, όλη η Αθήνα θα γέμιζε. Time out. Γογό, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω την καημένη την Ναταλία. Σε καταλαβαίνω. Αλλά τώρα θα μου πεις ποια καημένη. Ποια καημένη? Πλούσια είναι, θα το ξεπεράσει. Η καημένη είμαι εγώ. Εμένα μου λες πότε θα μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να βγω γιγαντοαφίσες στην Αθήνα? Μη σου πω και ποτέ. Θα δεχτώ. Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν μπορώ να δεχτώ. Το πήρα απόφαση. Κρίμα. Όχι, κρίμα. Ταιριάζεις πολύ με το Διονύση. Γιατί πλάι στα κοριτσάκια φαίνεται μεγαλύτερος και καταλαβαίνεις, χάνει το image του. Ενώ με σένα. Δεν το πιασα αυτό. Οπα, μπάστα. Μπάστα. Αυτό που θέλω να πει ο πρώην μάνατζερ μου είναι ότι με σένα στο πλάι μου θα είχα απήχηση σε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό λέω κι εγώ. Στις μεγαλοκοπέλες. Καλά μεθυσμένος ήμουν εδώ, σαν προσέλαβα. Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη κιόλας. Είμαι εγώ μεγαλοκοπέλα. Είμαι εγώ μεγαλοκοπέλα. Μίλαγω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι εσύ φαίνεσαι μεγαλύτερη από μένα. Σκάσε εγώ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορώ να δεχτώ. Πάντως κλωτσάς μεγάλη ευκαιρία. Κρίμας. Κρίμας, ξεκρίμας. Εγώ νιώθω μια χαρά, γιατί με την απόφαση που πήρα, δεν θα στεναχωρήσω ένα προβληματικό πλούσιο κόριτσο. Πάμε εγώ. Αχ, από τώρα. Μας προσέβαλαν εγώ. Σοβαρολογείς? Ναι, εγώ. Τότε πάμε. Πόσες φορές έχω πει, κλείνετε την πόρτα του ψυγείου. Σε παρακαλώ πολύ, μην το σχολιάζεις. Στο είπα 100 φορές, αγάπη μου. Δεν υπάρχει λόγος να πέσεις σε κατάθλιψη. Τι κόλλημα είναι αυτό με την ηλικία σου. Προς Θεού, πόσο είσαι πια, 34, 36. Εύχομαι να αναφέρεσαι στο νούμερο των παπουτσιών μου. Διαφορετικά την έβαψες. Μέρη μου. Σου ζητώ συγγνώμη για όλο αυτό με το διαγωνισμό. Στο κάτω-κάτω κέρδισε η καλύτερη. Για καλύτερη, μωρέ και πράσινα άλογα. Άσε, άσε, μην το αναλύσω τώρα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι κέρδισα λόγω ηλικίας. Εσύ τον έκανες να φαίνεται μεγαλύτερος. Ενώ δίπλα σε μένα έδειχνε νήπιο. Αλήθεια λες? Δυστυχώς. Ναταλία μου, θα σου πω κάτι και βάλω το καλά στο μυαλό σου. Είσαι μια κούκλα. Σ' αγαπώ. Εγώ σ' αγαπώ πιο πολύ, ρε γαζό. Φτάνει, μελώσαμε. Τουλάχιστον δεν κέρδισε η Σύση. Μάθαμε αργότερο κάποιος την έστειλε στο διάολο τη μάνα. Απαπαπα. Άκου τι άνθρωποι υπάρχουν. Καλά, δεν τρέπονται λιγάκι? Μήπως μάθαμε και ποιος την έστειλε? Όχι, όχι. Μου είπαν τα κορίτσια ότι ήταν μια γυναίκα. Ηλικιωμένη. Από παντού τα χτυπήματα. Κουράγιο, αγάπη μου παλιόγρια. Αυτό που με στεναχωρεί δεν είναι ότι του χρόνου θα χρειαστεί να κάνω lifting. Είναι ότι ο Μπακόπουλος τελικά έχει δίκιο. Σε ποιο θέμα? Πήγα τώρα κι εγώ να παραβγώ με τα κοριτσάκια. Αντέ, που πας, καημένε καραμήτρο. Σε ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Ήρθε η πίτσα μου. Αυτή είναι η παρηγοριά μου. Μα γιατί παρήγγειλες πίτσα, αφού σε λίγο θα φάμε. Ωραία, μια πολύ μικρή παρήγγειλα. Ευχαριστώ πολύ. Τα αρέσει τα δικά σου. Καληνύχτα, Σμαράγδα. Διονύση, τι έχει πάθει αυτή? Α, δεν μπορώ να σου πω. Αχ, έλα, πες μου, σε παρακαλώ, θα πεθάνω. Ναι, όλο υποσχέσεις είσαι. Τέλος πάντων, το θέμα έχει ως εξής. Ότι η Μέρη κέρδισε το διαγωνισμό φιλιού επειδή ψάχνει μια μεγαλύτερη κοπέλα. Τώρα ξέρω. Θα τρέξει τον Μπακόπουλο να τα ξεράσει όλα για να κερδίσεις πόντους. Με θεωρείς τόσο κακόψυχη? Και ακόμα περισσότερο. Κάνεις λάθος, είμαι υπεράνω. Τι συμβαίνει πάλι? Κέρδισε γιατί έχει γεράσει. Τι πράγμα? Η Μέρη δεν κέρδισε στο διαγωνισμό φιλιού επειδή φλέκαλα. Όχι, κέρδισε γιατί ψάχναν κάποια μεγάλη σε ηλικία. Μεγάλη? Έλα, βλακίες. Πόσο να είναι πια η Μέρη? 29, 30. Ναι, έξω τα καλοκαίρια και χειμώνες. Πού να ξέρει κανείς πόσο ακριβώς είναι με τόσο make-up που φοράει. Αυτή εγώ την κάνω κοντά. Στην ηλικία σου. Α, μπράβο, έχει πατήστα. Αϊ, χάσου, βρωμόγερε. Έλα, έλα, ηρέμησε. Μα δεν μπορώ. Είναι δυνατόν να νομίζει, μπεμπέκα, ότι κέρδισε σε διαγωνισμό φιλιού? Το φιλί δεν επέξε, γέλασε. Το φιλί είναι τέχνη. Το φιλί πρέπει να είναι βαθύ, αισθησιακό και κυρίως αυθόρμητο.
Ήταν τόσο απέσιο για σένα όσο ήταν και για μένα. Καημένη η Μέρη, θα πρέπει να είναι χάλια. Και εγώ της φέρθηκα σαν γάιδαρος. Πάνω εδώ τι κάνει. Όχι, περίμενε, μη φεύγεις, γύρνα πίσω. Πάω κι εγώ για αντιτετανικό. Αχ, κάθαρμα, μου την είχες στημένη, ε. Όλα το κυνηγητό, το τρέξιμο, τα έχεις σχεδιάσει από πριν. Παίζεις με τα νεύρα μου, ε. Ο καθένας μου τη βρει. Ποιος? Εγώ είμαι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό! Είμαι γυμνή! Περάστε. Τι κάνεις εδώ? Δεν κατέβεις να φάμε? Δεν έχω όρεξη. Έλα τώρα, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Έλα, έλα, πάμε. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ειλικρινά σου λέω, δεν μου κατεβαίνει μπουκιά. Τι μυρίζει πίτσα? Ναι, είναι το καινούργιο αποσμητικό χώρου. Με άρωμα πίτσα. Βγαίνει και σε λεμονάτο και σε ψαρόσουπα. Τέλος πάντων. Πάντως, κοίταξε να δεις, έμαθα γιατί κέρδισες αυτό το διαγωνισμό και ήθελα να σου πω ότι δεν υπάρχει λόγος να νιώθεις άσχημα. Αχ, μωρέ, είσαι πολύ γλυκούλης, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ. Σου λέω, έχω πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Πάντως, αν θέλεις τη γνώμη μου, πιστεύω ότι όλα αυτά τα κοριτσάκια δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί σου. Αλήθεια λες? Για συνέχισε. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι κολλάνε στην ηλικία. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι με τα χρόνια βελτιώνονται. Σαν το κρασί που με τον καιρό ρημάζει. Ειδικά μάλιστα ένα καλό κρασί, μεστό και γήινο, αλλά παράλληλα μυρωδάτο και τόσο παράξενα γοητευτικό. Τι ωραία που τα λες, μόνος σου τα σκέφτεσαι. Ναι. Είναι και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω. Ξέρεις ότι φυλάς υπέροχα. Έλα, δεν τρέπεσαι, σταμάτα. Τι εννοείς υπέροχα? Τι να σου πω? Να, ότι πιστεύω ότι ποτέ στη ζωή μου δεν με έχουν φιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Καλά, τώρα το παρατραβάς. Όταν λες με αυτόν τον τρόπο, τι εννοείς? Να, με τόσο πάθος, με τόσο δόσιμο, με τόσο... Τόσο? Τόσο. Τόσο κι άλλο τόσο? Όχι. Τόσο ρούφιγμα. Α, δεν σου έχω πει το παρατσούκλι μου, ο πρώην μου. Με φώναζε ηλεκτρική σκούπα. Αλήθεια, γιατί? Γιατί ρουφάω τη σκόνη από μακριά. Ξέρεις κάτι, μ' ανέβασες. Καθόμουν εδώ μέσα στη μοναξιά μου και τρώγα τα λυσακά μου και ήρθες εσύ από το πουθενά και μου έφτιαξες τη διάθεση. Έτσι μου έρχεται. Τι πράγμα? Να σε φιλήσω. Αφού σου έρχεται, δεν θα μπορούσα ποτέ να πω όχι στη διάθεση μιας κυρίας. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Δόξα τω Θεώ. Περνάει ακόμα η μπογιά μου.